Ένας κρατήρας στο έδαφος και ματωμένα και σκισμένα ρούχα είναι οι πρώτες εικόνες που προβλήθηκαν στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ από την Αμερικανική επιδρομή στη Συρία με στόχο τον αρχηγό του Ισλαμικού κράτους. Ο Αμπού Μπάκρ αλ-Μπαγδάντι είναι νεκρός. Οι τρύπες στο έδαφος και στα κτίρια μαρτυρούν την σύντομη μάχη που δόθηκε μετά την προσγείωση των ελικοπτέρων. Προσγειωθήκαμε με 8 ελικόπτερα. Οι κομάντος μας άνοιξαν τρύπες στους τοίχους, καθώς οι είσοδοι ήταν παγιδευμένες. Το παρακολουθούσαμε άλλα στελέχη από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, σαν να βλέπαμε ταινία. Ήταν μια πτήση 10 λεπτών πάνω από μια πολύ επικίνδυνη περιοχή. Οι Ρώσοι και οι Κούρδοι είχαν επιτρέψει στα αμερικανικά ελικόπτερα να διαπεράσουν τον εναέριο χώρο τους. Τα ελικόπτερα πέρασαν πάνω από το Ιρανικό Κουρδιστάν για να φτάσουν στο χωριό Μπαρίσα, το τελευταίο κρυσφύγετο του Μπάκρ αλ-Μπαγδάντι, μόλις 5 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία. Ξυπνήσαμε από τον ήχο των αεροπλάνων, βγήκαμε έξω και είδαμε όπλα. Μας έβαλαν χειροπέδες και μας έβαλαν στην άκρη. Μας ρώτησαν από πού το ξέρουμε και απαντήσαμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Είστε ασφαλείς, μας απάντησαν. Ο Μπαγδάντι πήρε στο τούνελ μαζί του 3 παιδιά. Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοτώθηκε αφού έφτασε στο τέλος ενός τούνελ κλαίγοντας. Έφτασε στο τέλος του τούνελ ενώ τα σκυλιά μας τον κυνηγούσαν. Πυροδότησε το γυλαίκο του και σκοτώθηκε ο ίδιος και τα 3 παιδιά. Το πτώμα του διαμελίστηκε από τις εκρήξεις. Το τούνελ κατέρευσε πάνω του. Οι εξετάσεις απέδειξαν όμως ότι ήταν αυτός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ και τους Κούρδους της Συρίας. Τον παρακολουθούσαμε εδώ και αρκετές εβδομάδες. Γνωρίζαμε που πήγαινε. Είχαμε πολύ καλές πληροφορίες ότι θα πήγαινε σε μια άλλη τοποθεσία που τελικά δεν πήγε. 2 ή 3 προσπάθειές μας ακυρώθηκαν γιατί αποφάσισε να αλλάξει γνώμη. Συνεχώς άλλαζε γνώμη για το που θα πάει. Τόσο οι Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες όσο και οι Κουρδικές δημοκρατικές δυνάμεις φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για τα σημεία όπου βρισκόταν ο αρχηγός του Ισλαμικού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες.